στα πλαίσια της διαρκούς ετοιμότητας την οποία πρέπει να έχουμε σαν λιμενική αρχή Χίου, και όπως γίνεται κάθε χρόνο, διοργανώθηκε μια άσκηση καταπολέμησης ρήπανσης με την παρουσία τόσων σκαφών και προσωπικών της υπηρεσίας μας, όσο και της εταιρείας πετρελοειδών Revoil που βρίσκεται στην περιοχή του Καρφά, και βέβαια με τη βοήθεια της Λάντζας Ισίδωρος, των αδελφών Σεμιακάκη, που είναι έτσι τροποποιημένοι ώστε να μπορούμε να τοποθετούμε πάνω κάποια απαραίτητα υλικά για την καταπολέμηση της όποιας ρήπανσης και το να μπορούμε να ρίξουμε χημικές διασκορπιστικές ουσίες. Όπως σας είπα, η άσκηση γίνεται όπως γίνεται κάθε χρόνο, εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Συγκεκριμένα δύο φορές το εξάμηνο γίνεται, μία φορά το εξάμηνο γίνεται αυτή η άσκηση. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Διαπιστώθηκε για μία ακόμα φορά ότι τόσο το προσωπικό της υπηρεσίας μας, όσο και οι λοιπές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να διεκπεραιώσουν μία καταπολέμηση της ρήπανσης, μπορούν και το αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί η συνεργασία τους είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι ακόμα πιο σημαντική στην περίπτωση που όμοι γέννητο χρειαστεί να το κάνουμε αυτό, όπως έχει γίνει στο παρελθόν για την καταπολέμηση της οποιοδήποτε προβλήματος και ρήπανσης που υπάρχει. Συμμετείχαν πάνω από 35 άτομα, το σκάφος της υπηρεσίας μας, η Λάντζα Ισίδωρος, κάποιο φυσκωτό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του φράγματος, άτομα από τη Revoil, άτομα από την εταιρεία Σημειακάκη, όπως σας είπα. Ο λόγος που γίνεται τη θερινή περίοδος είναι γιατί πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θέλαμε να το συνδυάσουμε. Η άσκηση ήταν να γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μας επέτρεψαν να την πραγματοποιήσουμε, γι' αυτό την κάναμε προχθές. Και βέβαια, εν ώψη θερινής περίοδου πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να το κάνουμε. Άλλωστε, όπως σας έχω πει, η άσκηση αυτή γίνεται μια φορά το εξάμηνο.